τέλος μας. Φωτιά σκάρες. Παράπονα από την κερκίδα. Εντάξει, λογικό είναι. Να δούμε και τους χορηγούς μας. Αλκιών. Αλκιών ξενοδοχείο με σπα, καλύτερη εξυπηρέτηση στην παραλία Βραχατίου, στο Βραχάτι. Και οι καλύτερες γεύσεις, το καλύτερο σουβλάκι, ψητογεύσεις λοιπόν, από τον Κύκνο στο Ξυλοκάτι. Κόκκινη γωνία λοιπόν, Κοτζιάς Χάρης, μπλε γωνία Κανιώτης Δημήτριος. Από τη σχολή του Καβαδία και του Παπαϊθυμίου.
Τέλος και του δεύτερου γύρου, πάμε για τον τρίτο. Λοιπόν, κόκκινη γωνία, Κοντζιάς Χάρης. Μπλε γωνία, Κανιώτης Δημήτριος. Από τις σχολές του Καβαδία και του Παπαευθυμίου. Κόκκινη γωνία, ο Καβαδίας με το άσπρο μπλουζάκι, θα το δείτε. Άσπρο μαύρο μπλουζάκι, ο Κανιώτης. Ο διαιτητής καλάει καλή τους αθλητές. Πάμε! Τέλος αγώνα λοιπόν. Να δούμε ποιον θα έχουμε νικητή. Ενώ το κοινό φωνάζει το όνομα Χάρης Χάρης. Μπερδεύτηκε και η γραμματεία. Ο Κανιώτης Δημήτριος λοιπόν από τη σχολή του Παπα Ευθυμίου, ο νικητής. Με κόκκινη γωνία Ιωάννου, από τη σχολή του Γεωργίου, ο Ιωάννου Κωνσταντίνου. Μπλε γωνία, Παπανίκος Σωτήριος από τη σχολή του Παπαευθυμίου. Με το άσπρο παντελόνι στην κόκκινη γωνία ο Ιωάννου. Με τα μαύρα ο Παπανίκος. Thank you.
πρώτο γύρο λοιπόν. Πάμε στον τρίτο γύρο. Ο διαιτητής πάει τον αθλητή στην άσπρη γωνία, εκεί μια να τον δει. Ωραία. Αναμονή να περιμένουμε και τον νικητή. Να δούμε ποιος θα είναι. Αθλητής με την άσπρη φόρμα κέρδισε από τη σχολή του Γεωργίου. Η πρώτη νίκη για τη σχολή του Γεωργίου. Όχι η γωνία, ο λογός.
Πάμε για το 13ο αγώνα. Από τη σχολή του Δρίτσα, ο Κολοβός Θεόδωρος, κόκκινη γωνία. Και για, για τη σχολή του Κάκου, μπλε γωνία, ο Παπάς ο Μιχαήλ. Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μποξαβάτ, στο κλειστό γήπεδο Βέλου Κορινθίας. Ο Δήμος Βέλου, ο οποίος φιλοξενεί και αυτό το πρωτάθλημα, όπως θα φιλοξενήσει και στο γήπεδο του Βραχατίου στις 9 Ιουνίου το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Μποξαβάτ που θα γίνει στο Βραχάτι. Κολοβός Θεόδωρος με την μαύρη εμφάνιση, με την κόκκινη ρίγα στο πλάι του παντελονιού, ο Παπάς ο Μιχαήλ από τη σχολή του Κάκου. Ξεκινάει ο πρώτος γύρος. Νεαρά παιδιά, πανελλήνιο πρωτάθλημα, μην το ξεχνάμε αυτό, Μποξαβάτ, το οποίο στο Μποξαβάτ θα αναγνωριστεί σαν ολυμπιακό άθλημα και θα μπει στην οικογένεια των Ολυμπιακών Αθλημάτων η επόμενη Ολυμπιάδα που θα γίνει στο Παρίσι, στη Γαλλία. Άλλωστε μην το ξεχνάμε, γαλλική πυγμαχία είναι το Μποξαβάτ. Ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος. Είπαμε με την μαύρη φόρμα είναι ο Κολοβός, με την, κόκκινη ρίγα στη μαύρη φόρμα είναι ο Παπάς από τη σχολή του Κάκου. Ο Κολοβός από τη σχολή του Δρίτσα, από τη Σπάρτη. Για τον τέλος του δεύτερου γύρου, what do you think?
Τρίτο γύρος. Άσπρη γωνία λοιπόν για τον αθλητή του Δρίτσα, τον Κολοβό. Προφανώς ο... εντάξει. Πάμε, ξεκινάμε, όλα οκ. Okay. Αγώνα. Να δούμε τι νικητή θα έχουμε εδώ. Τον Κολοβό για τον Παπά. Γωνία για τον Γκάκο, ο Κολοβός. Ο Παπάς, συγγνώμη. Κόκκινη γωνία, Γαλάνης Νικόλαος από τη σχολή του Γεωργίου. Τσίρκας Νικόλαος, μπλε γωνία από τη σχολή του Καβαδία.
Βοηθεί έξω. Έχουμε και τις επιθυμίες επάνω από την κερκίδα για τους αθλητές. Στο ring λοιπόν ο Γαλάνης ο Νικόλαος και ο Τσίρκας ο Νικόλαος. Τώρα το κοινό γονάζει Νικόλα Νικόλα γιατί δεν τους δει. Ο ένας είναι από τη σχολή του Γεωργίου και ο άλλος από τη σχολή του Καβαδία. Από τηλέφωνο. Αυτό το λάπτο. Λοιπόν, όπως θα πείτε μέσα, λέει live streaming. Στο κεντρικό μενού λέει live streaming. Στο κεντρικό μενού. Δεν μπορεί να μην το βλέπετε. Λέει Radio Ramona, παραγωγή, ακούστε μας. Ramona TV. Και δίπλα. Ναι, αυτό, πατάτε και το βλέπετε. Ναι, ναι. Και θα τον βάλω στην κάμερα μπροστά να τον δείτε. Εντάξει. Ναι. Γεια σας. Έλα. Να πώς. Τώρα μας άκουσε όλοι οι φίλοι, ως τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Αυτά έχουμε ζωντανές εκπομπές. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτά έχουμε. Αυτά μετά σε θέλω. Γαλάνης Νικόλαος λοιπόν, Τσίρκας Νικόλαος από τη σχολή του Γεωργίου και του Καβαδία. Ο αγώνας τελείωσε για να δούμε ποιος από τους δύο Νικόλαους θα πάρει τη νίκη. Ο Γαλάνης για ο Τσίρκας. Για τη σχολή του Γεωργίου πήρε την νίκη. Λοιπόν, το επόμενο ζευγάρι είναι ο Ζιγούρης Βασίλειος από τη σχολή πάλι του Γεωργίου με τον αντίπαλό του τον Γανιώτη τον Δημήτρη από τη σχολή του Παπαϊφημίου. Δέκατο πέμπτο ζευγάρι, πανελλήνιο πρωτάθλημα Μποξαβάτ από το κλειστό γήπεδο του Βέλου. Τώρα Ramona TV σε μια ζωντανή σύνδεση σας προσφέρει ζωντανά το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Μην ξεχνάτε με την τεχνική υποστήριξη
του DOS.gr. Οι καλύτερες ιντερνετικές υπηρεσίες. DOS.gr. Εκεί ανήκουμε κι εμείς. Κόκκινη γωνία λοιπόν, Ζιγούρης Βασίλειος από τη σχολή του Γεωργίου. Μπλε γωνία, ο Κανιώτης ο Δημήτρης από τη σχολή του Παπαϊθυμίου. Ξεκινάει ο πρώτος γύρος. Ζιγούρης Βασίλειος είπαμε και Κανιώτης Δημήτριος. Πολύ καλός αγώνας. Ο διαιτητής κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Let's go.
πανελλήνιο πρωτάθλημα λοιπόν ο Box Havard. Νεαροί αθλητές από τη σχολή του Γεωργίου ο Ζιγούρης ο Βασίλειος και από τη σχολή του Παπαευθυμίου ο Κανιώτης ο Δημήτριος, μπλε γωνία και αντίθετη κόκκινη ο Ζιγούρης. Για την κόκκινη γωνία ο νεαρός αθλητής με τα μάμα. Με το άσπρο μπλουζάκι ο Κανιώτης ο Δημήτρης από τη σχολή του Παπαϊζουμίου. Παρατηρήσεις. Πολύ όμορφος αγώνας. Διακοπή ζητάει ο διαιτητής. Δεν ξέρω τι έγινε, τι... Λοιπόν, τέλος του παιχνιδιού. Κανιώτης Δημήτρης από τη σχολή του Παπαευθυμίου, μπλε γωνία. Ζιγούρης Βασίλειος, κόκκινη γωνία με τα μαύρα. Κάτσε να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής τώρα. Μπλε γωνία για κόκκινη γωνία. Το μελετάει πολύ η γραμματεία. Εκεί φαίνεται... Νικητής. Υπάρχει νικητής. Μπλε γωνία λοιπόν ο Καλιώτης Δημήτρης. Επιθυμίες λοιπόν για τους νεαρούς αθλητές. Κόκκινη γωνία, Κοτσάφτης Ευθύμιος και οι επιθυμίες από την κερκίδα. Ενώ μπλε γωνία για τη σχολή του Παπαευθυμίου, ο Παπαευθυμίος ο Ηλίας.
Λίγο το κράνος του έφυγε εκεί του Ευθύμη. Κοτσάφ της Ευθύμης λοιπόν, κόκκινη γωνία με τα μαύρα και με την άσπρη. Ρίγα στο πλάι ο Παπαγιουλίου Ηλίας. Πόβο, η κυρκίνα είναι. Φούντωσε, φούντωσε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πανελλήνιο πρωτάθλημα από Ξαβάτ στο Βέλο. Στο κλειστό γυμναστήριο του Βέλου. Δεν ξέρω και την ηλικία των παιδιών. Δεν πρέπει να είναι 10 χρονών. Μικρή πρέπει να είναι. Δεν μας τα γράφει εδώ πέρα ο κύριος Κάκος, δεν μας τα έδωσε καλά το χαρτί. Ευθύμης, με τη ρίγα, την άσπρη ρίγα, ο Παπαευθυμίου Ηλίας. Τέλος του δεύτερου γύρου λοιπόν. Τέλος και του δεύτερου γύρου. Muy bien,
για τον τρίτο γύρο. Δυναμικά οι δύο αθλητές. Όσο ο Παπαευθυμίου, όσο και ο Κοτσάφτης. Τελείωσε. Για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Αλλά και οι δύο αθλητές ήταν υπέροχοι πραγματικά. Τόσο από τη σχολή του Καβαδία ο Κοτσάπτης Ευθύμης, όσο και από τη σχολή του Παπαευθυμίου ο Παπαευθυμίου ο Ηλίας. Τη νίκη. Τα δύο παιδιά αυτό είναι, συναδελφική αλληλεγγύη. Κόκκινη γωνία. Τούσα Ματέο. Μπλε γωνία. Φωτιάς Δημήτριος. Δεύτερη κατάσταση. Όχι.